Χριστός Ανέστη. Είναι δύο λέξεις αυτές που για τους χριστιανούς έχουν μεγάλη ισχύ, μεγάλη θέση και μεγάλη χρήση, θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια πολλοί μας, δυστυχώς και από τους επισήμους μας ακόμη, ούτε την ημέρα της Αναστάσεως δεν τις χρησιμοποίησαν αυτές τις δύο λέξεις. Χρησιμοποίησαν τα χρόνια πολλά. Δυστυχώς δεν θέλουν να έχουν σχέση με το Χριστός Ανέστη, και όχι με τις λέξεις αλλά με το πρόσωπο το οποίο ανέστη. Στέκονται στα χρόνια πολλά χωρίς να γνωρίζουν οι δυστυχείς ότι χωρίς τον Χριστόν αυτόν ο οποίος ανέστη, χρόνια πολλά δεν υπάρχουν. Οι πρώτοι χριστιανοί τις δύο λέξεις αυτές τις είχαν εις χρήση επί 40 ολόκληρες ημέρες. Είχε αποσυρθεί η καλημέρα, είχε αποσυρθεί η καλησπέρα, το χαίρετε, το αντίο, το καληνύχτα σας. Αυτά είχαν αποσυρθεί. Επί 40 ολόκληρες ημέρες ο χαιρετισμός και του πρωινού και του μεσημβρινού και του βραδινού είχε αντικατασταθεί με το Χριστός Ανέστη. Δυστυχώς σήμερα ξεθοριάσανε αυτοί οι ωραίοι θεσμοί, οι διδακτικοί, και δεν ακούγεται, λέγω, ούτε ανήμερα το Πάσχα από πολλούς το Χριστός Ανέστη. Παρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να κρατήσουν για να υπενθυμίζουν και στους άλλους, αν μπορείτε μη πετάτε αυτό το φανάρι που λέγεται παράδοση, διότι αυτή η ωραία παράδοση είναι εκείνη η οποία βοηθάει και τους άλλους να ειδούνε, να ειδούνε. Σήκωσα κάποτε το τηλέφωνο έπειτα από 20 μέρες που είχε περάσει το Χριστός Ανέστη και είπα Χριστός Ανέστη αντί για εμπρός. Τι λες βρε παιδί μου, λέει, τι είναι εκεί? Λέω σπίτι είναι. Τι είσαι εσύ? Τι είμαι? Άνθρωπος. Είχε κάνει λάθος το τηλέφωνο αυτός. Δηλαδή του δώσε άλλο νούμερο, άλλον έπαιρνε. Δικηγόρος ήταν αυτός. Τι λες ρε παιδί μου? Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, ακόμη οι οποίοι κρατούν την ωραία αυτή παράδοση. Μου λέει λοιπόν το όνομά του, ξέρω εγώ, μου είπε δικηγόρος και λοιπά. Λέω ξέρω εγώ, μου φαίνεται ότι υπάρχουν, του λέω ακόμη. Γι' αυτό, λέει, δεν μας βούλιαξε, λέει, ακόμη, διότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμη. Ορισμένοι ντρέπονται να πούνε το Χριστός Ανέστη. Δυστυχισμένοι άνθρωποι, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, τι σε περιμένει, πού θα πας? Θα βγεις επάνω αν ο Χριστός δεν ανέστη? Πού πηγαίνανε τόσοι άνθρωποι τόσες χιλιάδες χρόνια προ Χριστού? Πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε στον Άδη. Από που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, πού πάνε οι άνθρωποι? Αν θέλουν πάνε στον Άδη. Τότε πηγαίνανε αναγκαστικά στον Άδη. Θέλαν δεν θέλαν στον Άδη. Σήμερα δεν πάνε στον Άδη. Πρέπει να θέλει ο άνθρωπος για να πάει στον Άδη. Ωραιότατα τα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο. Μείνατε στην εκκλησία, τον ακούσατε στο τέλος της λειτουργίας Αναστάσεως και ξέρετε να τον ερμηνεύσετε τι λέει αυτός ο κατηχητικός λόγος. Λέγει σε μια του στροφή εκεί μέσα, μέσα στα άλλα τα διδακτικά, λέγει Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Γρηγορότερα η ζωή ήταν κρυμμένη, την έπιανε από τα αυτή ο Σατανάς και την πήγαινε στον Άδη. Πέθανε ο άνθρωπος και δεν υπήρχε εκδοχή να αναστηθεί. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, που εσταυρώθη, που απέθανε, τάφη και ανέστη, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Άδης πλέον δεν είναι φοβερός. Δεν είναι Άδης σήμερα. Σήμερα είναι κόλασης και παράδεισος. Στην παλιά εντολή είσατε όλοι μέσα στην κόλαση, και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Και δεν θέλουν οι άνθρωποι να το πούνε το Χριστός Ανέστη. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν το Χριστό. Πήρανε το δώρο όμως από τα... από την Ανάσταση, πήραν το δώρο από την Ανάσταση, πήραν την αργία από την Ανάσταση, φάγανε τα κατσίκα και τα αρνιά λόγω της Αναστάσεως ή πια το καλό κρασί, κάμανε την κρουαζιέρα τους και τον ευλαστήμησαν και από πάνω. Αυτή είμαι θα είμαι. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε που λέγαμε σε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα για τον Ιούδα. Αξίζει για μας τους συγχρόνους Ιούδας, για μας τους βαραβάδες,
διότι εμείς είμαι θα οι βαραβάδες δυστυχώς, οι οποίοι κυκλοφορούμε έξω και ο Χριστός εσταυρώθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω εσείς πώς τη βλέπετε από την πλευρά σας. Η Ανάσταση του Χριστού μας, αγαπητοί μου, είναι το σοβαρότερο γεγονός. Δύο περιστατικά πρόσεχε στη ζωή σου, άνθρωπε. Αν ο Χριστός ήταν Θεός και αν ο Χριστός ανέστη. Διότι αν ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος, δεν είναι και Θεός, είναι άξιος της τύχης του κι αυτός και εμείς της δικής μας. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη και πάλι είναι άξιος της τύχης του, τον κρατάει ο Άδης κάτω και εμείς δεν πρόκειται να αναστηθούμε. Άρα ευτυχώς και τα δύο είναι αλήθεια. Και Θεός ήτο και ανέστη και τα δύο. Θεός αποδεικνύεται ότι ήτο από τα έργα του. Περιπατούσε επί της θαλάσσης, άνοιγε τάφους, έδιωχνε δαιμόνια, έφτιαχνε με λίγο σάλιο μάτι. Δεν άφησε τίποτα που να μην μπορούσε να το κάνει. Αυτή είναι της θεϊκής του φύσεως. Και ευτυχώς πάλι και ανέστη. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο Σατανάς κάτω, ο Άδης κάτω. Και έγινε αυτός πρωτότοκος εκ των νεκρών και κατά συνέπεια και εμείς θα αναστηθούμε μία ημέρα. Υπάρχουν πολλά θρησκεύματα στον κόσμο και πιστεύουν οι άνθρωποι εύκολα, διότι τα θρησκεύματα αυτά δεν τους ελέγχουν την παράνομο ζωή τους. Μόνο το Ευαγγέλιο λέει μη και ου. Μόνο ο Χριστός λέει μη και ου. Όλοι οι άλλοι αδιαφορούν για την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Πιστεύουν οι άνθρωποι στο Βούδα. Έχουμε βουδισμό σήμερα μέσα σε Αθήνα. Τράπεζα της Ελλάδος είναι γεμάτη από βουδιστάς. Έχουμε σήμερα Μωαμεθανούς. Πιστεύουν στο Μωάμεθ. Άλλοι στο Ζωροάστρι. Άλλοι. Είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού των Χριστών. Και όχι σε κάποιον Ιησού, αλλά σε εκείνον τον Ιησού που είπε ο Άγγελος στις μυροφόρες. Ξέρω, λέει, τι ζητάτε. Ιησούν ζητείτε. Τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν. Ούκ εστιώδε, εγίγερτε. Όλων των λεγόμενων θρησκειών οι αρχηγοί των είναι μέσα στους τάφους των. Μόνον της Ορθοδοξίας ο αρχηγός έχει κενό τάφο. Εάν πάτε στο Βούδα θα βρείτε το Βούδα μέσα. Τα λειψανά του είναι μέσα εκεί. Τα κράτησε ο θάνατος. Εάν πάτε στον τάφο του Μωάμεθ θα βρείτε τα λειψανά του εκεί. Αν πάτε στους Ζωροάστρι, αν πάτε σε οποιονδήποτε αρχηγό λεγόμενων θρησκείας, ο τάφος του είναι σφαλισμένος. Μόνο ο τάφος του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, είναι κενός. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο τάφος. Και εμείς, οι οποίοι είμεθα ακόλουθοί του, πρέπει να χαιρόμεθα ταπεινώς για το θέμα αυτό, διότι ο αρχηγός της πίστεώς μας ανέστη. Και κατά συνέπεια έδωσε το δικαίωμα και σε καθέναν που θα πιστεύει σε αυτόν να αναστεί και θα αναστηθούμε. Πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο. Το σοβαρότερο λοιπόν θέμα είναι η Ανάσταση του Ιησού. Και γνωρίζετε τι έκαναν αυτοί οι Εβραίοι από την πρώτη ημέρα, από την ημέρα εκείνη που οι στρατιώτες επήγαν και του είπανε ότι ο Χριστός ανέστη. Τι ήταν η πρώτη τους ενέργεια? Να πληρώσουν χρήματα ικανά και να τους πούνε εσείς θα πείτε ότι καθήν ώραν εκοιμόσαστε σας τον εκλέψανε οι μαθητές του, και αν ποτέ σας καλέσουνε σε δίκη, διότι έπρεπε να εκτελεστούν καθήν στιγμή ήσαν φρουρά και κοιμηθήκανε, επεκανονικά να περάσουν στρατοδικείο το λεγόμενο και να εκτελεστούν. Εμείς, λέγει, θα σποιήσουμε ημάς αμερίμνους, θα πληρώσουμε. Από τότε έπεσε το εβραϊκό χρήμα για να σφραγιστεί, να καλυφθεί η υπόθεση της Αναστάσεως, ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη. Αλλά ο Χριστός μας είχε πει γρηγορότερα προφητικώς το εξής: εάν σεις σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Θα μιλήσουν τα λιθάρια, λέγει. Αν σας το κλείσουν με λεφτά το στόμα το δικό σας, να μην ομολογήσετε την Ανάσταση, η κάθετη του Ιησού,
όχι σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου, θα μιλήσουν τα λιθάρια. Εν προκειμένου ομιλούν τα οθόνια, τα σεντόνια. Εν προκειμένου ομιλεί το σουδάριον, το τετυλιγμένον σε έναν τόπο. Αυτά ομιλούν και λένε ότι ο Χριστός δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Η Μεγάλη Παρασκευή, αγαπητοί μου, είναι απόδειξη της Αναστάσεως, της γνησίας Αναστάσεως. Διότι κατά τη Μεγάλη Παρασκευή έλαβαν χώραν τέτοια γεγονότα που εξασφάλισαν τη γνησιότητα της Αναστάσεως. Πρώτον, ο Χριστός μας εσπαργανώθη και τάφη κατά το Ιουδαϊκό έθιμον. Τι ήταν το Ιουδαϊκό έθιμον? Να αλήφουν τον νεκρόν με μια κολλητική ουσία όπως η ρητίνη, η σμύρνα και η αλόη. Είναι εσάνς, είναι δηλαδή άρωμα. Όμως για να βγει αυτό το άρωμα, το εσάνς, αφήνει ένα υπόλοιπο όπως η ρητίνη, μια κολλητική ουσία. Από αυτή, όπως ενθυμίστε, ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ 100 λίτρες αγόρασαν. Τον ήλυψαν δε όντως και τον εφάσιωσαν με ένα σεντόνι καθαρό. Αυτό το σεντόνι, με αυτή την κολλητική ουσία, απάνω στο δέρμα του Ιησού έγινε γρανίτης, μπετόν, όπως τα λέγαμε. Πώς, εφόσον εκλάπη ευρέθηκαν τα σεντόνια εκεί, τα οθόνια κείμενα, εάν πήγανε 2, 3, 5 μαθητές να τον κλέψουν, κάθε στιγμή αυτοί εκεί μόνο, έτσι, τι θα έκαναν? Θα έβαζαν μια κουβέρτα κάτω, θα τον έβαζαν επάνω, τον πάρουν 2 μπροστά, 2 πίσω και ξαναφύγουν. Νομίζω, έτσι δεν κλέβουνε. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κανένα άλλο τρόπο κλόπης. Ή θα πήγαινε να τσουβάλει μεγάλο τσιρίγας. Θα τον ρίχνα μέσα, θα τον έπαιρνε στον ώμο, 50 κιλά θα πήγαινε όλος ο Χριστός, θα τον έπαιρνε ένα και θα έφευγε. Γιατί να τα ξεκολλήσουν τα σεντόνια? Και πώς ξεκολλάνε τα σεντόνια? Ξεκολλάνε τα σεντόνια έπειτα από αυτή την κολλητική ουσία, η οποία ήταν φτιαγμένος από την Παρασκευή. Δεν ξεκολλάνε. Επήγανε καζάνια με νερό ζεστό και τον εμουλιάσανε μέσα και τα βγάλανε. Και γιατί να τα βγάλουνε? Δεύτερον, το σουδάριον, λέει, σουδάριον είναι αυτό που δένει το κεφάλι. Το βρήκαν τετυλιγμένο, και τυλιγμένο μάλιστα, σε έναν τόπο, εκεί στην άκρη, στο μνήμα. Για ποιο λόγο να είναι εκεί πέρα και ποιος το τύλιξε? Τρίτον, πού ετάφει ο Χριστός? Σε κενών μνημείων, με αλφαγιώτα. Δεν είχε κανένα στεθεί. Γιατί δεν ετάφει σε κοινών μνημείων? Σε ένα μνημείο του Ιωσήφ, σε ένα μνημείο της Παναγίας ή κάποιου άλλου συγγενούς, για να μη συκοφαντηθεί η Ανάσταση. Διότι είχε γίνει ένα θαύμα παλαιότερον επί ημερών προφήτου Ελισέ. Κάποτε, κατά λάθος και κατά ανάγκην, έριξαν ένα λείψανο μέσα στον τάφο του προφήτου Ελισέ. Και όταν ήγησε ο νεκρός επάνω στα λείψανά του, ανέστη και έφυγε. Για να μην μπορεί να πει κανείς ότι δεν αυτό ανέστη ο Χριστός, αλλά ότι ανέστη δυνάμει άλλων λειψάνων, προφητών κλπ. Θεία οικονομία, ετάφησε κενών μνημείων που δεν είχε κανένα στεθεί, όπως λέγει. Ακόμη, τι πήγανε και είπαν στον Πιλάτο οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς? Λέει, άκουσε να σου πούμε, θυμηθήκαμε κάτι. Τι θυμηθήκατε? Εμνίστημε, λέει, ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτιζον. Εκείνος ο πλάνος είπε έτιζον όταν ήταν ζωντανός, ότι τη τρίτη ημέρα εγείρομαι. Μη γίνει λοιπόν, λέγει, η δευτέρα πλάνη χείρον της πρώτης, δώσε εντολή να σφραγίσουνε τον τάφο ώστε να μην μπορούν να τον κλέψουνε. Λέει, πηγαίνετε και σφραγίσετε ως είδετε. Ξέρετε εσείς από τέτοια πράγματα, λέει, πηγαίνετε. Και πράγματι πήγαν και σφράγισαν τον τάφο μετά της κουστοδίας. Έτσι δεν λέει το 12ο κεφάλαιο στα 12 Ευαγγέλια την 5η το βράδυ? Δηλαδή βάλανε αλυσίδες γύρω από τον τάφο, από την πέτρα αυτή τη μεγάλη, βάλανε κλειδονιές, εισφάλισαν. Άντρες απ' έξω φυλάνε, ποιος να πάει να τον πάρει? Ποιος να κυλήσει τον λίθον αυτόν άλλωστε? Ποιος να πάρει σιδηροπρίο να πάει να κόψει τις αλυσίδες? Ποιος να κόψει τις... όλα αυτά τα πράγματα? Όλα αυτά γίνονται από σκοπού. Θεία οικονομία του Θεού. Να μην μπορεί να πει κανένα πονηρό στόμα
ότι ο Χριστός εκλάπη και δεν ανέστη. Άλλωστε, τι λέγει, δεν λέγει ότι εθεώρουν η Μαρία, η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή που τον έβαλαν και δεν είπαν οι μυροφόρες ποιος θα αποκυλήσει το λίθο, αμεγάλων ογκώλης που έβαλαν επάνω στο στόμιον του τάφου, ποιος θα το αποκυλήσει. Μπορούσαν λοιπόν αυτές οι γυναικούλες τώρα που πήγαν εκεί πέρα με το μυρουδικά να μυρώσουν τον Χριστό, μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το λιθάρι μέσα στη φρουρά τη ρωμαϊκή και να κάνουν αυτά τα πράγματα. Όλη λοιπόν αυτή η ασφάλεια της Μεγάλης Παρασκευής δεν έκανε τίποτα άλλο, η μη εξασφάλιζε τη γνησιότητα της Αναστάσεως. Ότι ο Χριστός δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Άλλωστε, παρουσιάζουν κάτι εικόνες καθολικές που παρουσιάζουν τους αγγέλους να ανοίγουν τον τάφο και τον Χριστό να φεύγει με μια κόκκινη σημαία επάνω, ώστε τη βοηθεία του αγγέλου ή των αγγέλων ανέστη ο Χριστός. Οι άγγελοι άνοιξαν τον τάφο και βγήκε ο Χριστός έξω. Σοβαρά έτσι είναι? Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο τάφος νύχτη παρά των αγγέλων, είναι αλήθεια, αλλά για να ειδούν οι μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι μέσα. Δεν πήγαν οι άγγελοι να αποκυλήσουν τον λίθον για να αναστεί ο Χριστός. Ο Χριστός είχε αναστεί τη νύχτα 12 με 1 του Σαββάτου προς την Κυριακή. Και το Χριστός μας έκαμε 33 ώρες τον Άδη, όσα χρόνια έκαμε εδώ. Από την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 μέχρι τις 12 τη νύχτα είναι 33 ώρες, όσα χρόνια έζησε εν σαρκή στον κόσμο. Δεν βοήθησε σε τίποτα ο άγγελος. Ο άγγελος απλώς είπε, ξέρω γιατί ήρθετε εδώ. Ζητάτε τον Ιησούν, τον Εσταυρωμένο, τον Αναζώ. Ούτε αστιώδε. Όδε ο τόπος. Ελάτε να δείτε πού τον είχαν θάψει. Όμως τώρα θα τον βρείτε στη Γαλιλαία. Εκεί θα συναντηθείτε. Όπως σας είχε πει. Δεν σας είχε πει ότι θα συναντηθείτε στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Μη ζητάτε τον ζώντα μετά των νεκρών. Δεν υπάρχει εδώ. Ούτε αστιώδε. Εγίγερτε. Ούτε ο άγγελος εβόηθησε λοιπόν στην Ανάσταση. Ανήγγειλε την Ανάσταση ο άγγελος εις τας μυροφόρους και κατ' επέκταση σε όλον τον κόσμο έπειτα, οι οποίοι βγήκαν και κήρυξαν την Ανάσταση. Βλέπετε, για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος την Ανάσταση, τη γνησιότητα, ότι πράγμα Χριστός ανέστη, πρέπει να προσέξει τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Εάν δεν προσέξει τα γεγονότα της Παρασκευής και τα μέτρα που επάρθησαν εκεί, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Πολύ δυστυχώς επίσης δεν πρόσεξαν ότι ο Χριστός πέθανε θεληματικός. Και δεν το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Πολλοί λένε ότι οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν. Ναι, οι Εβραίοι τον εσταύρωσαν. Εάν δεν ήθελε και αυτός από αγάπη να παραδοθεί για τον άνθρωπο, θα τον εσταύρωναν οι Εβραίοι? Δεν θα τον εσταύρωναν. Αυτό λοιπόν το θεληματικό, το εκούσιο, δεν το εκτιμούμε εμείς. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Θεληματικά. Έρχεται μόνος του και δίδει τον εαυτό του να σταυρωθεί για το χατήρι του ανθρώπου. Και εμείς ούτε αυτού του το εκτιμούμε. Θα μπορούσε κανείς? Δεν θα μπορούσε. Προσέξατε τι είπε το Ευαγγέλιο της Αποκαθυλώσεως την ώρα που πέθανε ο Χριστός μας. Είπε ότι ο Χριστός απέθανε κατά αντίθετων τρόπων που αποθνίσκουν οι άνθρωποι. Πώς αποθνίσκουν οι άνθρωποι? Αφήνουν το πνεύμα και κλείνουν την κεφαλή. Ο Χριστός πώς απέθανε? Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε. Δεν το πεθάνανε. Πέθανε. Αυτό δεν το εκτιμούμε εμείς. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να κάνει εορτές ή να μας δώσει την ευκαιρία να αμαρτήσουμε εμείς. Όχι. Θεληματικά. Ο θάνατος δεν είχε δικαίωμα επί του Ιησού. Ο Σατανάς δεν είχε αξίωση επί του Ιησού. Δεν είχε αμαρτία. Και εφόσον δεν είχε αμαρτία, δεν μπορούσε ο Σατανάς να έχει δικαιώματα μαζί του. Όμως θεληματικά ο Χριστός απέθανε και κατέβη μέχρι Άδου Ταμείο. Και εσκύλευσε εκεί. Εκήρυξε δυναμικά στους ανθρώπους που ήσαν στον Άδη. Οι οποίοι είχαν ακούσει κήρυγμα του Ιωάννου που είχε στείλει γρηγορότερα. Έχετε τη γνώμη, διότι χόρεψε καλά η Ηρωδιάς με τη Σαλόμη εκεί πέρα, γι' αυτό απεκεφαλίστη ο Ιωάννης. Γι' αυτό μόνον. Επέτρεψε και ο Ιησούς. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γιατί? Είναι και της ενάδει ευαγγελίσει.
Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Οι μεν του παίρνουν το κεφάλι αυτές οι γυναίκες για να μην γκρεμίσουν το παράνομο κρεβάτι τους, όμως ο Θεός κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και τον αφήνει να πεθάνει έστω και κατά αυτήν την έννοια για να κατέβει στον Άδη να κηρύξει. Διότι όπως εκήρυξε εδώ ο Ιωάννης με σάρκα και με ψυχή σε εμάς εδώ τους ανθρώπους που είμαστε με σάρκα και με ψυχή, έτσι εκατέβηκε στον Άδη και εκήρυξε ως πρόδρομος του Ιησού Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Ναι, και κατέβηκε στα ενφυλακή πνεύματα στον Άδη που ήσαν φυλακισμένα τα πνεύματα με το πνεύμα του και τους κήρυξε. Το ίδιο και ο Χριστός μας εδώ ως άνθρωπος ομίλησε σε ανθρώπους και ως πνεύμα ομίλησε στον Άδη. Διότι ο Χριστός μας επήγε και μίλησε, κήρυξε στον Άδη. Το κήρυγμα δε προϋποθέτει αποδοχή. Εγώ κηρύττω αυτή την ώρα. Αν θέλετε ακούτε, αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Δεν εκβιάζει κανέναν ούτε εδώ ούτε κάτω. Λένε όμως ορισμένοι, είναι δυνατόν εφόσον βρισκόσατε στην κόλαση κάτω εκεί να μην τον εδέχτησαν τον Χριστό? Όλοι θα τον εδέχτησαν. Δυστυχώς δεν τον εδέχτησαν όλοι. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος τότε. Ήσατε όλοι μαζί, ώστε δεν ξέραν ότι υπάρχει και τίποτα καλύτερο. Και εκεί την έπαθαν. Όσοι τον εδέχτησαν, επίστεψαν και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Όσοι δεν τον εδέχτησαν όμως, και εκεί. Διότι αν ήταν κόλαση και παράδεισος, ποιος θα καθόταν στην κόλαση? Ευκαιρία είναι να φύγουμε, να περάσουμε από εδώ. Όχι, και ο Αβραάμ στον Άδη. Και ο Σφόδρα, η αγαπημένος Δανιήλ στον Άδη. Και ο Ιακώβ στον Άδη. Και όλοι οι εκλεκτοί του στον Άδη. Όλοι μαζί. Τώρα θα σας δω, εάν πιστέψετε. Και εκήρυξε. Δεν τον εδέχτησαν. Όπως και σήμερα. Κηρύτεται Χριστός. Δεν τον δέχονται οι άνθρωποι. Το θεωρούν αστείο. Δεν μπορούν να καταλάβουν από αυτά τα πράγματα. Λέγεται ότι κάποτε, ένα μικρό παράδειγμα πάνω σε αυτό θέλω να σας φέρω, ότι κάποτε εδόθηκε χάρις να ανοίξουν οι φυλακές, να φύγουν όλοι, και εκτύπησε η σάλπιγγα ότι άνοιξαν οι πόρτες, φύγετε ελεύθεροι. Δύο παίζανε και λένε μεταξύ των, πιστεύεις τέτοια πράγματα? Κάτσε κάτω ρε, να παίξουν. Και εφόσον οι άλλοι έφυγαν έξω, αυτοί κάτσαν και έπαιζαν. Σε λίγο δεν ξέρω πώς γίνεται μια πυρκαγιά στη φυλακή και απεινθρακώθησαν. Παρότι οι φυλακές ήταν ανοιχτές και οι άλλοι έφυγαν, αυτοί συνέχισαν το παιχνίδι. Α, δεν πιστεύεις σε τέτοια πράγματα? Το λένε και σήμερα αυτό. Πιστεύεις σε κόλαση, σε παράδεισο, μου λες τώρα εσύ? Αυτά τα φτιάξανε οι παπάδες. Για δεν πας εσύ λοιπόν να γίνεις παπάς, να φτιάξεις τέτοια και να απονομάσεις και πολλά. Για δεν πας. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι σατανικό το τέχνασμα. Αποκοιμίζει τον άνθρωπο να του λέει ότι έχει μονιμότητα εδώ, ότι δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος, ότι δεν υπάρχει ανάσταση. Ποιος πήγε λέει από εκεί για να μας πει λέει ότι υπάρχει? Εκείνος που ήρθε από εκεί και ξαναπήγε εκεί και μας περιμένει. Διάβασες ποτέ σου? Άνοιξες ποτέ σου τον οδηγό? Θα πεθάνεις εσύ? Όλοι θα πεθάνουμε. Εσύ αν πεθάνεις. Ας τους άλλους. Γιατί αυτή είναι η απάντηση. Όταν θέτεις έναν άνθρωπο, θα πεθάνεις ή θα πεθάνεις? Η απάντηση δεν λέει θα πεθάνω. Λέει όλοι θα πεθάνουμε. Εσύ αν πεθάνεις. Να εντοπίσουμε το θέμα. Για να συζητήσουμε οι δυο μας. Εφόσον θα πεθάνεις λοιπόν, πες μου τι θα γίνει αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Εγώ σου λέω δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρχει, πες μου τι έχασα εγώ που πιστεύω ότι υπάρχει και τι εκέρδισες εσύ που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Πες μου. Είναι καθαρά αστείος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θέλει να καλύψει το θέμα της ζωής πέραν του τάφου. Διότι εάν ο Χριστός, αγαπητοί μου, ανέστη, ανέστη για αυτόν τον λόγο. Γιατί πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά δεν πιστεύουν τον Χριστό ως αναστάντα, ως αναστάντα. Στέκονται εκεί, όπως εστάθησαν οι παππουλιδές μας, οι Αθηναίοι. Διαβάσετε ποτέ στο 17ο των πράξεων τα περιστατικά της πνίκας εδώ στα Αθήνας, όταν ήρθε ο Παύλος και μας έφερε την υπόθεση του χριστιανισμού εδώ? Τον άκουσαν για πολλή ώρα, μίλησε πολλά πράγματα, τους μίλησε από τους φιλοσόφους, τους μίλησε από τους ποιητάς, τους δικούς τους, των Αθηναίων, τους μίλησε, οι οποίοι μιλούσαν για τον Χριστό, για τον Μεσσία. Αλλά όταν έφτασε στο σημείο ότι ο Χριστός ανέστη,
εκεί τους φάνηκε τόσο αστείο, τόσο λύρος, που τον παρακάλεσαν να διακόψουν τη συζήτηση και να ξανατον ακούσουν σε κάποια άλλη συγκέντρωση. Δεν θέλανε καν να το συζητήσουν. Το απέριπτον εκ προημίου, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Ανάσταση, να υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Και αν δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, δεν πετάς τα μυαλά σου από τώρα, άνθρωπε. Τι κάθεσαι και βασανίζεσαι και σε απειλεί ο καρκίνος και σε απειλεί ο ετζεβίτ και σε απειλεί ο σεισμός και πάει το φιλοκάρδι σου έτσι. Πέταξε τα μυαλά σου, αλλά δεν τα πετάς τα μυαλά σου. Γιατί? Γιατί μέσα υπάρχει μια φωνούλα η οποία μιλάει περί αιωνιότητος, ότι ο άνθρωπος δεν είναι αντικείμενο. Ο άνθρωπος δεν είναι τσουβλιό από καρύδι. Ο άνθρωπος δεν είναι ψαροκόκαλο να το πετάξεις. Ο άνθρωπος κάτι άλλο πράγμα είναι, που έχει περιεχόμενο και έχει αποστολή, αλλά δεν αφήνει ο εγωισμός και η σάρξ. Ο εγωισμός και η σάρξ. Αυτά τα δύο πράγματα είναι. Αν πάνε 100 στην κόλαση, οι 98 πηγαίνουν από εγωισμό και από τη σάρκα τους. Αυτά τα δύο. Αν αυτά τακτοποιήσουν, όλα τα άλλα επίσης τακτοποιούνται. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα σε αυτά τα οποία συζητούνται γύρω από το να προσβληθεί η Ανάσταση να μην πιστέψετε. Μάλιστα υπάρχει μια τάξη ανθρώπων η οποία μη γνωρίζοντας γραφάς κατηγορεί τον Χριστόν ότι ο Χριστός έλειψε από 12 ετών έως 30 και ασφαλώς πήγε στα Συνδίας και εκεί έμαθε τέχνη του φακύρου και σαν φακύρης ήρθε και έμεινε ορισμένες ώρες μέσα στον τάφο και έτσι έπειτα από μια νεκροφάνεια ανέστη. Αυτά το κάνει φακύριο. Ο Χριστός λέει είναι 33 ώρες. Εδώ μένουν 70, 80. Είναι ανώτεροι αυτοί από τον Χριστό. Τι πάνε να πει 33 ώρες, εφόσον ο άλλος φακύρης μένει 70 ώρες. Οι άνθρωποι στέκονται με ανοιχτό το στόμα σαν χάνι, συγχωρέστε με για την έκφραση, και το χάφτουνε αυτό το κουφέτο που τους δίδουν ότι ο Χριστός ήταν φακύρης. Διότι επαναλαμβάνω, δεν άνοιξα ποτέ τους και δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο Χριστός δεν έφυγε ποτέ από τα Ισραήλ. Ουδέποτε. Εκεί μέσα έμενε. Έχω γράψει ειδικό βιβλίο που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Αλλά δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, και εφόσον δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, είναι φυσικό και να μην ξέρουν επάνω στα θέματα αυτά. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να σας πω ότι ο Χριστός μας ουδέποτε εξήλθε από την Παλαιστίνη. Άλλωστε, θέλω να ξέρετε, μια διαφορά μεταξύ του Κυρίου και των άλλων. Τι δηλαδή? Ότι οι φακύρες θάπτονται ζωντανοί. Δεν θάπτονται νεκροί. Αυτό το του έδωσε απάντηση του Κυρίου, αυτού που σου λέει αυτές τις κουταμάρες. Θάπτονται ζωντανοί οι φακύρες. Για να πεθάνει ο φακύρης, να του τραβήξουμε και μια λονχιά εδώ στην πλευρά, να χυθεί το αίμα και το νερό όλο, και πήγε να τον θάψεις και περίμενε να στηθεί. Το καταλαβαίνετε? Ο Χριστός απέθανε. Επήγανε μάλιστα, δεν πήγε ο Ιωσήφ και τον ζήτησε από τον Πιλάτο? Δεν είναι δυνατόν, του λέει, να πέθανε. Και κάλεσαν τον κεντυρίωνα, τον επικεφαλής, και του λέει πέθανε. Και τότε το έδωσε. Και δεν πήγανε να κατεάξουν αφού τα σκέλη για να πεθάνει μαζί με τους άλλους και τον βρήκα πεθαμένον? Και δεν πήγε ο Ρωμαίος ο στρατιώτης και του έδωσε μια λονχιά και εξήλθε αίμα και είδωρ από την πλευρά του? Εχώρισε δηλαδή ο ορός από το αίμα. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό επιστημονικός? Ότι είναι πεθαμένος. Ο εφευρέτης του χλωροφορμίου, ο Σίμψον, καθηγητής του Ενδεβούργου, έχει, πώς να σας πω, δογματίσει στο θέμα αυτό, ότι ο χωρισμός του ορού, του ύδατος, από το αίμα είναι απόδειξη θανάτου. Και γι' αυτό και δεν κατέαξαν αυτού τα σκέλη, γιατί ήταν ήδη νεκρός. Για πιάστε λοιπόν ένα φακύρι, οσοδήποτε εκπαιδευμένον, γιατί φακύρι τι κάνουν? Εκγυμνάζονται να χρησιμοποιούν
το ενυπάρχον εις τον τάφον οξυγόνων με μεγάλη, πολύ μεγάλη οικονομία και αντέχουν περισσότερες ώρες. Αλλά ζωντανοί όμως δεν πεθαίνουν και μπαίνουν μέσα, δεν ανίστανται. Εδώ πρόκειται περί θανάτου, απέθανε και ετάφη, εσφραγίστη ο τάφος και εξήλθε εσφραγισμένου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών δυο φορές στο υπερόον που ήσανται συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, μία ελείποντος του Θωμά και μία παρόντος του Θωμά και κλεισμένων των θυρών, έτσι εξήλθε και κεκλεισμένου και εσφραγισμένου του τάφου. Η Εκκλησία μας δογματίζει ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο εφύλαξες τα σήμαντρα σώα Χριστέ. Του τάφου σου τα σήμαντρα τα φύλαξε σώα. Έμειναν έτσι όπως έμεινε και η Παρθενία της Παναγίας Μητέρας σου. Όπως της μητέρας σου δεν επήραξες την Παρθενία όταν εξήλθες, ούτε όταν εισήλθες την άφησες αϋπάρθενον, έτσι άφησες και τον τάφον εσφραγισμένον. Βέβαια οι άνθρωποι που να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα, τους αφήνει ο εγωισμός τους. Και πώς μπορεί να πιστέψουν σε ένα Χριστό, ο οποίος Χριστός αύριο θα τους καθίσει στο σκαμνί. Μιλούσε κάποτε ένας ιεραπόστολος σε ανθρωποφάγους. Τους μίλησε πολλά πράγματα. Τον οίκουαν ιδέως. Όταν έφτασε όμως το θέμα της Αναστάσεως, ένας εκεί κάτω πετάχτηκε σαν ελαττήριο. Αδύνατον, φωνάζει τη γλώσσα του. Αδύνατον. Δηλαδή τι αδύνατον? Δεν θα αναστηθεί, δεν υπάρχει Ανάσταση. Του φάνηκε τόσο περίεργο του ομίλητου που θέλησε να βαθιστοχήσει. Γιατί δεν του αρέσει? Κάποιος θα έλεγε να ξανάρθει στη ζωή. Αυτός γιατί δεν θέλει? Του λέει γιατί? Αδύνατο, του λέει, αδύνατο. Προχώρησε παρακάτω. Ανάσταση, του λέει, δεν υπάρχει. Σταμάτησε εκεί αυτός. Κόλλησε. Να δούμε γιατί δεν πρέπει να υπάρχει Ανάσταση. Και ποια ήταν η απάντηση? Αυτός σε σκέφτη ως εξής. Εάν, λέει, υπάρχει Ανάσταση και αναστηθούν όσους έχω φάει εγώ, τι θα γίνει, λέει? Καταλάβατε? Έχει χού υπόθεση. Γι' αυτό δεν τη θέλουν την Ανάσταση και οι δικοί μας. Γι' αυτό τα θεωρούν αστεία. Δεν θέλουν να μιλάνε. Μη μου το λες. Σου το λέω και σου το παραλέω και θα σου το πει και ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Και αλίμονος. Αλίμονος. Θα σου το πει. Είτε το θέλεις είτε όχι. Είτε σε μαζέψουν από καμιά τηλεγραφοκολόνα, είτε δεν ξέρω τι. Θα σου το πει κάποια μέρα κάποιο. Και τότε θα καταλάβεις. Αλλά θα είναι αργά όμως τότε που θα σου το πει και θα μου το πει. Εάν και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν πρόκειται να πιει αυτό το ποτήρι. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε. Η Παναγία γέννησε το Θεό και πέθανε. Εμείς ποιοι θα είμαστε που θα πεθάνουμε? Θα αποθάνουμε. Εξαρτάται όπως από εμάς πώς θα πεθάνουμε. Αυτό είναι στο χέρι το δικό μας. Χριστός μας άφησε μια ζωή να πεθάνουμε καλά και να μην φοβόμαστε το θάνατο. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν το κάνουμε. Ο Θεός Χρυσόστομος λέει μάλιστα ότι θα αναστηθούν και όλοι. Ανέστη Χριστός και ουδείς εν το μνήματι. Στα μνήματα κανένας. Όλοι θα αναστηθούν. Ναι, Θεία Χρυσόστομε, θα αναστηθούν. Αλλά θα αναστηθούν όλοι περιστέρια? Εξαρτάται. Αν τα φούνε περιστέρια, θα αναστηθούν περιστέρια. Αν τα φούνε κοράκια όμως, θα τα φούνε κοράκια. Θα αναστηθούν κοράκια. Αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εγώ ξέρω ότι οι τάφοι θα ανοίξουν. Τώρα, τι θα βγάλει από μέσα? Ότι του είναι πιστεύεις. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο θησαυροφυλάκιο. Όχι να έχετε στην τράπεζα θησαυροφυλάκιο, όχι, δεν είναι εξασφαλισμένα αυτά, όσως είναι εξασφαλισμένος ο τάφος. Ο τάφος ό,τι του δώσεις, αυτό θα αποδώσει. Έδωσες μετάνοια, εξομολόγηση, πίστη, έργα, αυτά θα αποδώσει. Έδωσες απιστία, σαρκολατρία, μόδα, διαβολές κλπ. Αυτά θα αποδώσει.
ό,τι του έδωσες του εμπιστεύτης, όταν με κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου θα ανοίξουν οι τάφοι, τα πράγματα θα είναι όπως ακριβώς τα έφτιαξε με τα ίδια στα χέρια άνθρωπε. Οι άνθρωποι πήγανε στην εκκλησία, οι άνθρωποι έθαψαν τον Χριστό, παρακολούθησαν την κηδεία του, αλλά δεν πιστεύουν στην εκκλησία, δεν πιστεύουν σε εκείνα τα οποία εδιδάχτησαν όταν πήγαν και κήρεψαν τον Χριστό. Έχω στο χέρι μου το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος, το οποίο και εσείς σήμερα ή κάποια σύνοψη ή κάποια συνέκδημο, το 95% των θρησκευομένων σήμερα κρατούν στο χέρι τους. Όταν επέστρεψε ο επιτάφιος από την περιφορά, τον εσηκώσανε οι περισσότεροι στην πόρτα και πέρασε από κάτω ο λαός ζητώντας την ευλογία του Ιησού. Ψέματα βέβαια όλα αυτά, διότι περισσότεροι μας ούτε καν τον θέλουμε να έχει γνώμη, ούτε στη σάρκα μας, ούτε στο κρεβάτι μας, ούτε στον πεζαχτά μας, ούτε στη χύτρα μας, πουθενά δεν τον θέλουμε. Όμως έστω και στα αστεία περάσαμε από κάτω. Όταν μπήκαμε μέσα, ο δεξιός ψάλτης έσπευσε να διαβάσει μία προφητεία, η οποία προφητεία είναι γραμμένη 800 χρόνια περίπου προ Χριστού, από τον προφήτη Ιεζεκίλ, συγκεκριμένος από το 37ο κεφάλαιό του. Εκεί αναφέρεται ότι θα αναστηθούμε. Εκεί ομιλεί για την Ανάσταση. Και οι άνθρωποι λένε, εδώ Νικόλας, εδώ και ο Παράδεισος. Δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Τότε γιατί πήγες στην Εκκλησία, γιατί πέρασες από κάτω από τον Χριστό, γιατί στάθηκες και άκουσες αυτό, γιατί το κρατούσες αυτό, γιατί το στήσεις το φίλο από το χέρι σου. Ξέρεις τι λέει αυτό? Λέω, θα αναστηθείς και θα ξαναγίνεις άνθρωπος. Ποιο άγγελος που λένε ορισμένοι, άνθρωπος όπως είσαι θα ξαναγίνεις. Μόνο δεν θα υπάρχει φίλο, δηλαδή αρσενικά και θηλυκά. Θα είναι εισάγγελοι, ουδέτεροι όλοι. Ακούστε τι λέει λοιπόν, αν δεν το ακούστε εκεί. Και οπότε πάτε σπίτσα να κάνετε να διαβάσετε με προσοχή. Εγένε το επεμέ λέγει χείρ Κυρίου, και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος, και έφυγε με εν μέσω του πεδίου, και τούτο είναι μεστόν ως θέον ανθρωπίνων. Ο Ιδεκή λέει με πια στο χέρι του Θεού και με έβγαλε λέει σε μια πεδιάδα μεγάλη που ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπινα, και περιήγαγε με επ' αυτά κύκλο σαν κύκλο, και με γύρισε γύρω γύρω στην πεδιάδα για να τα ειδώ από κοντά, και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, και ειδού ξηρά σφόδρα κατάξερα. Και είπε προς με ο Κύριος, «Ιε ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα τα αυτά?» Τι λες, τι λέει, μπορεί αυτά τα ξερά κόκαλα να ζήσουνε? Είχε ταπείνωση ο άνθρωπος, ο εισαγγεμάς που τα ξέρουμε όλα, και είπε, «Κύριε, Κύριε, τι επίστασε τα αυτά? Τι με ρωτάς, τι ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα?» Και είπε προς μου, «Προφήτεσον επί τα οστά τα αυτά και ερείς αυτής και πες τους, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου». Μιλάει ο Θεός. Τι μιλάει? «Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης». Τι τους λέει? «Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εις ημάς νεύρα και ανάψω εις ημάς σάρκας και εκτενώ εις ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσαστε και γνώσαστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Αυτά λέει πες. Τι πάει να πει αυτό? Ότι τα οστά θα ζήσουν, ότι θα πάρουν σάρκα, ότι θα πάρουν νεύρα, ότι θα πάρουν δέρμα, ότι θα πάρουν πνεύμα, θα σκοτουν. Τι πάει να πει? Ότι θα ξαναγίνει ο άνθρωπος άνθρωπος. Οτιδήποτε και αν υπάρχει σήμερα. Όχι θηρία αν τον φάγανε, όχι φίδια αν τον φάγανε, όχι λιοντάρια αν τον φάγανε, όχι ψάρια αν τον φάγανε καρχαρίες. Ό,τι θέλει να γίνει, θα ξαναγίνει άνθρωπος. Από τότε άλλωστε που διεσπάστη το άτομο, και αυτή η επιστήμη παραδέχεται ότι η ύλη δεν χάνεται, αλλάζει όψιμη. Όψιμη αλλάζει. Τα μόρια υπάρχουν. Και αυτοί που μας φάγανε στη θάλασσα, οι καρχαρίες μας απέβαλαν και είμαστε μέσα στο νερό. Και τα θηρία που μας φάγανε στη στεριά, μας απέβαλαν και είμαστε εκεί. Τα πάντα υπάρχουν του ανθρώπου. Και κάποια μέρα θα δοθεί εντολή από το Θεό και αυτά θα μαζευτούν και θα ξαναφτιάξουν τους σκελετούς και τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά του λέει πες τους. Πράγματι
ο Εζεκίλ λέει «Και προεφύτευσα καθώς εν ετή λατώμη, Κύριος», όπως μου είπε. «Και γένε το φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ειδού σεισμό. Και προσήγαγε τα οστά εκάτερων προς την αρμονία αυτού». Όπως το κούνησε αυτό το κόσινο με τα κόκαλα με τα οστά, ήρθε λέει το καθένα και πήγε στη θέση του. Δεν πήγε συνεχώς μου το πόδι στο δικό μου, ούτε στο δικό σας. Του καθενός επήγε στο πόδι, στο χέρι του, εκεί που πρέπει. Έγινε συναρμολόγηση εκάτερων προς την αρμονία αυτού. Και είδω, εγώ κοιτούσα λέει, και ειδού επ' αυτά νεύρα, νεύρα πρώτον. Βλέπετε κόκαλα, έτσι. Νεύρα. Τα νεύρα τι είναι? Έβαλε λέει συνάζει γύρω γύρω. Να το δες. Έχετε δει τι ρόλο παίζουν τα νεύρα στον άνθρωπο? Το πρωταρχικό. Αν τα νεύρα σου δεν πρόκειται να σε μαζέψουν τίποτα, ούτε σε τσουβάλι. Άλλωστε τι είναι το σώμα του ανθρώπου? Ένα τσουβάλι που έχει μέσα κόκαλα και μερικά άλλα πράγματα. Το δέρμα απ' έξω είναι ένα τσουβάλι, τσιρίγα. Αν τα νεύρα φύγουνε, μπορώ εγώ να κινηθώ, μπορείτε να περπατήσετε, μπορείτε να σταθείτε. Τα νεύρα πρώτον. Έτσι μπαίνουν και αυτά. Είδατε, αν κοιτάξετε και την υπόλοιπη δημιουργία, πάρετε μια σούπια. Τι της έχει βάλει μέσα η σοφία του Θεού? Ένα πράγμα σαν αφρολέξ. Ένα κόκαλο να την κρατάει, αλλά τόσο κούφιο, τόσο ελαφρό. Ε? Πάρετε ένα καλαμάρι. Τι του έχει βάλει μέσα? Θα δείτε μία μεβράνη. Δεν βλέπουμε εμείς. Πέρα από τη σάρκα μας και από το εγώ μας, δεν βλέπουμε στη σοφία του Θεού που τα πάντα ομιλούν για την παντοδυναμία και την παντοσοφία του Θεού. Τα δεν τα βλέπουμε, είμαστε τυφλοί. Αυτό πρέπει να ζητάμε υγεία. Δεν πρέπει να ζητάμε τίποτα. Μάτια δώσ' μας να ειδούμε την αγάπη σου και την παντοδυναμία σου. Και τότε θα κουρελιαστούμε, θα πέσουμε κάτω. Ειδού λέει βλέπω νεύρα. Μπήκαν τα νεύρα πρώτα. Έπειτα σάρκες. Εφίοντο. Και ανέβαιναν επ' αυτό δέρμα επάνω. Έκλεισε τώρα, έγιναν άνθρωποι. Πνεύμα ουκένεν αυτοί. Πνεύμα μουσο. Δηλαδή είναι ένα λείψανο κάτω. Είδε λείψανα όλα αυτά τα οστά, συναρμολογήθησαν και έγιναν λείψανα. Αλλά πνεύμα δεν υπήρχε. Ψυχή δεν υπήρχε μέσα ακόμη. Και είπε προς με, προφήτευσον οι ανθρώπου και επί το πνεύμα. Προφήτευσον και είπε το πνεύμα, τι τάδε λέγει Κύριος, εκ τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και ενθύσεως νεκρούς τούτους και δυσάτωσαν. Να έρθουνε τα πνεύματα των ανθρώπων, οι ψυχές των ανθρώπων αυτών να ζήσουν. Και προεφύτευσα καθότι είναι την ατόμη. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα σφόδρα. Αυτά έγιναν μετά την κηδεία του Χριστού, ελέχθησαν. Πάω εγώ κάτω για να αναστήσω εσάς. Εάν δεν πάω εγώ κάτω να νικήσω τον Άδη και να συλλέψω τον Άδη, αλλημονώ σας. Θα σας πηγαίνουνε στο κερατσίνι κάτω εκεί να σας καίνε για λείπασμα. Εάν δεν πάω εγώ. Όταν πάω εγώ τα πράγματα αλλάζουν. Και συνεχίζει. Και λάλησε Κύριος προς με λέγον, «Ε ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάσο οίκος Ισραήλεστη». Ο κόσμος λέει όλος είναι. Και αυτοί λέγουσι οι άνθρωποι, «Ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν οι ελπίσιμων, διαπεφωνήκαμε». Πού υπάρχει, δεν βλέπεις κόκαλα ξερά, μου λες εμένα για ζωή τώρα. «Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, τα δεν λέγει Κύριος Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ και γνώστεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών, του αναγαγή με εκ των τάφων του λαού». Ποιος τ' άκουσε, ποιος τα πρόσεξε, ποιος τα κήρυξε, τίποτα. Μόνο κοιτάξαμε να κατασπαράξουμε τον επιτάφιο, τον κδίσουμε, να πάρουμε δίθεν ευλογία κλπ.
όσον έχουμε άγνοια και κατάρα επάνω μας, διότι δεν θέλησαμε ποτέ να ειδούμε στα σοβαρά περί τίνους πρόκειται. Τρέψετε μου να διαβάσω ένα άλλο να σας πιστώσω αυτό. Διαβάζω από το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 12, 11 και κατωτέρω. Λέγει το εξής: «Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ού από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθει αυτής». Είναι η ώρα της κρίσεως εδώ. «Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη ο εστί της ζωής». Ένα βιβλίο που είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι, αλλά και ένα βιβλίο που είναι το βιβλίο της ζωής, που είναι οι βαφτισμένοι. «Και εκρύφησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίου κατά την πίστη αυτών και τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή». Γράφει και κράταγε. «Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτή. Και εκρύφησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και η θάλασσα θα δώσει αυτούς που κρατάει, και ο Άδης και τα βουνά και τα φαράγγια θα τα δώσουν. Και θα συναρμολογηθούν μία ημέρα και θα αναστηθούν οι άνθρωποι, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το πιστεύουν είτε όχι». Δεν ξέρω εσείς πώς πολιτεύεστε έναντι της Αναστάσεως του Ιησού. Πιστεύουν ορισμένοι, όπως σας είπα γρηγορότερα, στο Χριστό μόνο στον κόσμο τούτον. Καλός ο Χριστός, ωραία η διδασκαλία του, ωραία όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν παρακάτω. Ακούστε λοιπόν μια γνώμη του Παύλου, αν δεν θέλετε να πιστέψετε στο Χριστό. Για το Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, δεν μπορεί να τον απορρίψεις. Δεν μπορεί να μου λες ότι ο Βούδας είναι ιστορικό πρόσωπο και ο Μωάμεθ είναι ιστορικό πρόσωπο και ο Χριστός δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, διότι αυτοί δεν συνεκίνησαν τίποτα και δεν άφησαν τίποτα. Ο Χριστός στο περασμά του με τους 12 ξυπόλτους, αόπλους, κήρυκάς του, ανεμόχλευσε το πάνω. Γκρέμισε καταστάσεις, έθιμα, θεούς, ξέβγαλε τα πάντα. Και γράφουν όλοι οι κατεργαραίοι του κόσμου 1979 σήμερα. Από πού? Από Βούδα? Από πού? Από Μωάμεθ? Από Πάπα? Από πού? Από Ρώσελ? Από τον άλλον, τον Προτεστάντη εκεί πέρα? Από τον Λούθερ? Από πού? Από Ιησού Εσταυρωμένου Ναζαρινού. Από κτίσεως Ρώμης? Όχι. Από κτίσεως κόσμου? Όχι. Από σωτηρίου έτος Ιησού Χριστού Εσταυρωμένου. Εκ των λόγων του κρινόφε, θα του πει αύριο πονηρέ. Για να το ρωτήσει πόσο γράφει, γράφω 1979. Από πού μετράς? Καταλάβατε? Γράφει λοιπόν εδώ ο Παύλος ένα ωραίο. Είναι στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολής. «Είδε Χριστός, λέει, κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι την έσεξη μόνο ότι ανάσας νεκρών ουκεστή». Εδώ κηρύδεται ότι ο Χριστός ανέστη. Πώς λέτε, λέει, ότι δεν θα αναστηθούν οι άνθρωποι? «Είδε ανάσας νεκρών ουκεστή, ουδέ Χριστός εγίγερται». Εν διαφερειτός ούτε ο Χριστός εγίγερται, αν δεν αναστηθούν οι άλλοι. «Είδε Χριστός ουκ εγίγερται, και νον άρα το κήρυγμα ημών, και νιδέ και η πίστη ημών». Άρα, λέει, δωρεάν, χαμένα όλα αυτά τα οποία συζητούμε τώρα, αν ο Χριστός δεν ηγέρθει. «Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε το Χριστό». Λέμε και ψέματα εναντίον του Θεού, ότι δήθεν ανέστη το Χριστό, εφόσον δεν ανέστη ο Χριστός. «Υπερ άρα νεκροί ούκε γύρονται, είχα νεκροί ούκε γύρονται, ούτε ο Χριστός εγίγερται. Αν λοιπόν δεν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε ο Χριστός, λέει, γέρθει. Είδε Χριστός ούκε γίγερται, ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών». Πάμε χαμένοι, μένουμε με τις αμαρτίες μας. «Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο». Και αυτοί που πίστευσαν για μια στιγμή σε αυτόν, και αυτοί πάνε χαμένοι. Και λέγει τώρα, βγάζει ένα συμπέρασμα. «Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον».
ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέ. Αν πιστεύουμε στον Χριστό ότι ήταν ένας αναμορφωτής, ένας καλός άνθρωπος, εκήρυξε αγάπη κλπ. Αλλά για εδώ όμως που έλα τάφο, είναι θα λέει οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Λέγει ο Παύλος, το τέρας αυτό της μορφώσεως. Διότι όταν ήρθε εδώ ο Παύλος τους ξεκούνησε, τους ξετίναξε όλους από τα δικά τους τα βιβλία εδώ πέρα. Όσοι πατέρες ημών ρίκασε, οι δικοί σας οι ποιητές, οι δικοί σας οι φιλόσοφοι ομιλούν για αυτό που σας στηρίζω εγώ τώρα. Και πράγματι, αν διαβάσουμε τον Πλάτων, αν διαβάσουμε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, θα δούμε ότι μιλούσαν για τον Χριστό. Δεν μιλούσαν βέβαια όπως μιλούσαν οι Εβραίοι. Δεν είχαν τόσο φως, όμως ομίλησαν. Εδώ ο Πλάτων παρουσιάστηκε εκ των υστέρων σε έναν που τον έβριζε. Παρουσιάστηκε εκ των υστέρων, Πλάτων έζησε προ Χριστού. Και του λέει, αδελφέ, γιατί κολλάζεσαι. Ποιος είσαι εσύ, γιατί κολλάζουμε. Εγώ του λέει, είμαι ο Πλάτων, αυτόν που βρίζεις εσύ. Εγώ του λέει, έζησα προ Χριστού. Ναι. Έγραψα όμως εγώ για τον Χριστό, του λέει, το ξέρεις, με έχεις διαβάσει. Και όταν ήρθε κάτω, λέει, εγώ τον πίστεψα τον Χριστό. Και είμαι σωσμένος, μη κολλάζεσαι, του λέει. Διαβάζετε ή διαβάζετε εφημερίδα και την ελευθεροτυπία. Διαβάζετε τα κείμενα, να δείτε τι υπάρχει γραμμένο πάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Μεγάλο λοιπόν το θέμα της Αναστάσεως, αγαπητοί. Αλίμον από αυτούς που σπάνε τα πιάτα πάνω στο κυβούρι των νεκρόντων. Αλίμον από αυτούς που γυρίζουν τα κάδρα στα σπίτια τους. Αλίμον από αυτούς που διώχνουν το γλυκό από το σπίτι, μην γλυκαθεί ο χάρος και ξαναέρθει. Αλίμον από τους ανθρώπους αυτούς που κηρύττουν τον πόλεμο του Χριστού και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία γιατί πέθανε κάποιος δικός τους. Ο άνθρωπος δυστυχώς κατήντησε χειρότερα από το κλωσοπούλι. Ο κλωσοπούλι είναι μέσα στο αυγό, μέσα στο τσούφιο. Και κάθεται εκεί ζαρωμένο. Και του λέει η μάνα του απ' έξω, θα βγεις. Όχι, όχι, μέσα εδώ. Γιατί έτσι δεν κάνουμε εμείς. Πεθάνει κανείς. Δεν πεθάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι ελευθερία ο θάνατος. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει. Σε φοβίζει γιατί έχεις βρώμικα τα κατάστοιχα. Δεν σε φοβίζει ο θάνατος. Σε φοβίζει η κρίση που είναι πίσω από τον θάνατο. Αυτό σε φοβίζει. Θα δώσει λογαριασμό. Φοβείται ο ταμείας που είναι τακτοποιημένος, που είναι ενημερωμένα τα βιβλία του και τακτοποιημένα. Φοβείται τον έλεγχο, οποιαδήποτε ώρα και αν έρθει. Ποιος το φοβείται, αυτός που έχει εξαφρίσει το ταμείο και τα έχει φάει με τη φιλενάδα του, ή τα έχει παίξει τα χαρτιά, ή τα έχει πιει στην ταβέρνα. Αυτό το βάζει. Έτσι είναι και στην περίπτωση αυτή. Τι είναι ο άνθρωπος, ένα κλωσοπούλι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι η σάρξη του, αυτή την οποία εμείς χειροκροπτούμε και την φτιάξαμε, δεν ξέρω πού τη φτιάξαμε και τη γδίσαμε και τη βάλαμε στα περίπτερα σήμερα. Και τι είναι, ένα τσούφιο είναι, το οποίο το πιάνει και το πετάς. Χου είναι και σκούνα πελέτ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, το εσωτερικό. Το πουλί, αυτό που είναι από μέσα, αυτό είναι το περιεχόμενο. Δεν είναι το άλλο. Το αυγό είναι το τσούφιο ή το μέσα είναι. Το μέσα είναι. Αδιαφόρος αν δεν εννοείται αυγό χωρίς το τσούφιο. Όπως δεν εννοείται και άνθρωπος χωρίς την σάρκα. Χρειάζεται και αυτή. Πώς αισθάνεται το πουλί όταν η μάνα του πάσα να το ρωτάει. Μια κεντιά βγαίνει το πουλί έξω. Βλέπει ήλιο, περπατάει. Νοικοκυρά έτοιμο το φαγητό. Βρε τι κορόιδο ήμουνα που έλεγα να μείνω εκεί μέσα. Εδώ ο θάνατος παρεχωρήθη από τον Χριστό. Ή να μην το κακόν αιώνιον γέννηται. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει θάνατος, γιατί υπάρχει ανάσταση μετά τον θάνατο. Καν αποφάνει, ζήσετε. Αλλά εξαρτάται πάλι από αυτόν. Εάν θα πεθάνει θάνατον χριστιανικών σωστών ή θα πεθάνει θάνατον σατανικών. Διότι κατά την κρίση θα βρει, όπως σας είπα γρηγορότερα, ό,τι έφτυρε, ό,τι ενεπιστήμησε.